μια κατά την ξέρει την Εφη. Την ξέρω την Εφη. Εκπληκτική μπασίστρια. Θεά. Λέγε Εφη μου. Λοιπόν, είπες δεν είμαστε μαζί με την Εύη. Την επόμενη Τετάρτη βγαίνεις στο OK και λες δεν μπορεί και να είμαστε μαζί με την Εύη, δεν ξέρω. Μετά βγαίνεις και λες εγώ θα λέω ότι θέλω για να σας πάω στα νεύρα. Εδώ Ναταλία μου, ολόκληρος πρωθυπουργός της χώρας είπε θα κάνω δημοψήφισμα, όχι δεν θα κάνω δημοψήφισμα. Έχουμε λεφτά, όχι μπράβο, δεν έχουμε και λεφτά. Είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτό. Δεν θα βάλω ΦΠΑ. Τι να κάνω, και εγώ αυτούς κοιτάω και παραδειγματίζω. Μαθαίνεις, ωραίο παράδειγμα διάλεξες. Τι να κάνεις, αγαπημένα. Λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, κατάλαβες. Τι να κάνω, είμαστε κι εμείς μία απόρρια αυτής της κατάστασης. Και δεν το λέω, αυτό τώρα το λέω με πλάκα, αλλά το σοβαρό λόγο κιόλας. Είναι η εποχή μας, παιδιά τέτοια. Και πέρα από αυτό, να το πούμε και λίγο σοβαρά, πες με εσύ ποιος άνθρωπος μπορεί να πει κάτι και με αυτό το κάτι που θα πει να πάει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αλίμον, αυτός είναι λέει ο ηλίθιος. Ο έξυπνος πρέπει να αλλάζει. Να πει ναι, όχι κάθε εβδομάδα όμως. Άλλο αυτό θα που λες. Και κάθε ώρα. Α, και κάθε ώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε, το δεύτερο που είπα. Καταρχήν το είπαμε χιούμορ και γράφτηκε σαν τίτλος απλώς. Είναι και αυτό το θέμα. Ναι. Δηλαδή είπα στο Μπουλόπουλο, τι να σου πω και κάτι. Μπορεί και να μείνω χωρίς τελικά. Αλλά έπρεπε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτό είπα. Mm. Έπρεπε να τελειώνει αυτό. Γιατί είχαν ξεκινήσει να με χωρίζουν πριν καν χωρίσουν. Ναι. Δηλαδή, βέβαια, αυτό είχε γίνει. Και λέω, εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι, χώρισα. Εντάξει, είμαστε οκ, τώρα. Πάμε παρακάτω. Μα γι' αυτό. Στο Γιάννη τον Πουλόπουλο που ήταν πιο ήρεμο το κλίμα και μιλήσαμε χωρίς πίεση και κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη, είπα αυτό. Ότι πρέπει δηλαδή, Σόνι και Ντέ, να απολογηθώ ή να εξηγήσω για κάτι. Αυτό λέω εδώ. Δεν απολογούνται και δεν είναι σαφείς αυτοί που θα έπρεπε να είναι. Πολιτική. Ναι, αυτοί που θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν είναι πολιτική. Αυτοί που θα έπρεπε όμως να είναι. Που κρίνεται η τύχη της χώρας από την ειλικρίνειά τους και τη σαφήνειά τους. Εμένα, δόξα τω Θεώ, δεν κρίνεται η τύχη της χώρας αυτό το πράγμα. Όχι. Ευτυχώς. Οπότε εκεί αυτό ήθελα να πω. Και το κατάλαβαν πολύ, πίστεψε με, Ναταλία. Απλά ο τρόπος που βγήκε προς τα έξω ήταν αυτός. Ότι ο Λάμπης δεν ξέρει τι λέει. Εντάξει, okay, δεν ξέρω τι λέω. Αν βρεθεί αυτός που ξέρει τι λέει, θα ήθελα να τον γνωρίσουμε και να τον κάνουμε και πρωθυπουργό. Να ξέρει τι λέει αυτός ο άνθρωπος και ό,τι λέει να το τηρεί και να ξέρεις. Να άρα το δεν κάνει έχεις αποφασίσει πράξη ακόμα τι θα κάνεις. Δεν έχω αποφασίσει, θα σου πω σήμερα εδώ. Δεν έχεις αποφασίσει. Άμα στα λέω εγώ Γερμανού, να μ' ακούς. Άμα στα λέω εγώ, να μ' ακούς. Μετά το break μπορεί να το αλλάξει. Έχουμε καίγονται τα κύτταρα σήμερα. Δεν ξέρω τι θα σου πω. Θα τραγουδήσουμε, πάσα να κάνουμε ένα τραγούδι. Γιατί έχουμε δύο πολύ ωραία καινούργια τραγούδια. Έχουμε ακόμα μέχρι τις 2, αγάπη μου, ζωή. Κοίταξε, να έχουμε. Πάντα ξέρεις χρόνια που κάναμε και συνεντεύξεις. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που όποιος βγαίνει, εν πάση περιπτώσει, στην τηλεόραση οπουδήποτε. Ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχω οικογένεια πάρα πολλά χρόνια, έχω κάνει κάποια πράγματα. Ρε, να πεις κάποια πράγματα που κι άλλος κάτι να πάρει από αυτό. Αλλιώς θα σου πει τώρα τι να μάθω τώρα, τι φόρεσε το πρωί, τι φόρεσε το βράδυ. Ξέρεις, το άλλο είναι καθαρά κουτσομπολιό. Το θέμα να πούμε και καμιά, ξέρω, κάτι να μείνει, ξέρω εγώ. Ότι... Ενδιαφέρει, πιστεύει στον κόσμο πραγματικά τώρα. Αν ο Λάμπης Λιβγεράτος χώρισε, ή αν ένα Ταλέα Γερμανού χώρισε, ή αν. Κοίταξε, σε επίπεδο κουτσομπολιού. Ναι. Σε ναι, επίπεδο μπορεί. Κουτσομπολιού. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι ξέρω, κάποια στιγμή θα κουτσομπολέψουμε και σπαρέσουμε και τα λοιπά. Αλλά δεν ενδιαφέρει μόνο αυτό. Κατάλαβες. Γιατί... Γιατί κάποια στιγμή που έπεσα σε ένα έτσι site, σε ένα blog. Blog πώς. Ένα blog. Είδα 15 ειδήσεις για αυτό το θέμα. Χώρισαν, δεν χώρισαν. Είναι μαζί, δεν είναι μαζί. Ξέρεις, ήταν λίγο αστείο πια. Μπορεί να μην έχω κάτι άλλο να ενδιαφέρει, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να πούμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια κουβέντα. Πολλά μπορούμε να πούμε. Σίγουρα. Καλά να είμαστε και να τα πούμε. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να μάθω για τα δύο καινούργια τραγούδια. Επιστροφή στις ρίζες λέγεται το ένα. Και το άλλο λέγεται Θα αλλάξουν όλα. Θα δεις όλα θα αλλάξουν. Θα δεις όλα θα αλλάξουν. Προς το καλύτερο, ελπίζω. Προς το χειρότερο. Εννοείται. Γιατί υπάρχει και αυτή. Εννοείται. Τα οποία συνοδεύονται με μία επίσης live on stage επιστροφή σου στο Envy, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, που είσαι μαζί με μία κοπέλα την οποία πολύ συμπαθώ, πρέπει να σου πω, την Διάνα τη Ζαχαριάδου. Ναι, και άλλη μία, τη άλλη μία. Χριστιανά τη Χατζημιχάλη. Τη Χριστιανά δεν την ξέρω, γι' αυτό δεν την ανέφερα. Την Διάνα την ξέρω, γι' αυτό την ανέφερα. Είναι φωνάρα, πολύ όμορφη κοπέλα. Και η Διάνα βέβαια. Με Διάνα ξεκινήσαμε και ήρθε στην παρέα μας και η Χριστιανά μετά την πλησίωση. Και είστε κάθε Παρασκευή και Σάββατο και πάτε ναι, και ναι. πολύ καλά από ό,τι ξέρω. Για, το, για τα ναι. ξέρεις που ισχύουν. Τι πρόγραμμα... Το εμείς στην Κηφισίας δεν είναι.